Έχουν υπόσταση οι φήμες για τη Ριβιέρα Σαλονικού, λέει ο Πέτρος Φιλίππου, με αφορμή απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Μαρία Παζίδη. Αποτελεί έτσι πράγμα σε παραδοχή. Ναυτικός Όμιλος Λαγονησίου. Ανοίγει πάλι ο διάλογος με το Δήμο Σαλονικού για την εξεύρεση χώρου, με υπόσχεση της Δήμητρας Ράπτη, εντεταλμένη συμβούλου για τον αθλητισμό. Νέο περιπολικό για τις ανάγκες του Δήμου μας. Δωρεά Αθανάσιο Μαρτίνου με ενέργειες Γιώργο Σουφρόνη. Ξεκίνησαν και εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς τα έργα αναβάθμισης του δικτύου ίδρυυσης Σαλονίδα. Φιλίππου, λύνουμε το πρόβλημα υδροδότησης και διαχειριζόμαστε τους υδάτινους πόρους με σύνεση. Με αμύωτη ένταση και αυτή την εβδομάδα η συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία από συλλόγους και φορείς του Δήμου μας. Η Οικονομική Επιτροπή διαζώσει σε αυτή την εβδομάδα, αλλά χωρίς live για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης των δημοτών. Συνάντηση γνωριμίας και πίτα από το Σύλλογο Στήριξη με μεγάλη επιτυχία στο Γουίς του Λαγονίση. Έπεσαν οι τόνοι στην αντιπαράθεση μεταξύ διοίκησης Πειθέα και κοινοτάρχη Παλαιάς Φώκιας στην ανοιχτή ενημέρωση που έγινε την Κυριακή 23ου, απουσία όμως του Νάσου Παπουτσί. Ναυτικός Όμιλος Μαύρο Λιθάρι και πάλι αναβολή λόγω καιρού της δεύτερης δεδροφύτευσης για 27 Μαρτίου. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Β' Καπήλα Γονησίου λόγω μεταφοράς στον ανακοίνωσε ο Αριστόδικος, σύντομα η νέα διεύθυνση. Λειτουργεί από τη Δευτέρα το Καπί Παλαιάς Φώκιας. Όμως, με παραιτήσεις μελών από τη Διοικούσα Επιτροπή. Ενημέρωση της Περιφέρειας για τις επισκευές δικτύου ΔΔΕ λόγω της κακοκαιρίας, όμως ο Σύλλογος Εμπόρων Παλαιάς Φώκιας υπενθυμίζει πως δεν έχουν αποτεθεί ζημιά στην περιοχή μας. Παραμένουν οι πινακίδες του παρατηρητή της γειτονιάς της Σαλονίδα με ομόφωνη απόφαση του Κοινωνικού Συμβουλίου. Διάρρηξη και βανδαλισμοί στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φώκιας. Κλείσιμο της εβδομάδας με κοπή πίτα του Συλλόγου Εμπόρων Σαλονικού. Και δράση καθαρισμού από τους προσκόπους μας στο Θεμάρι. Ήταν μια ματιά στο Δήμο Σαλονικού την εβδομάδα που πέρασε.